Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Σαλίζομαι. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η φιλοσοφία, για να καταλήξουμε εδώ πέρα. Να με ρωτάνε τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου και να μην βρίσκω τίποτα να ταιριάζει. Γιατί να είναι ο τόνος της φωνής μου δυσαρεστημένος και κουρασμένος. Δεν θέλω να σταπίζω άλλο στο κλουβί σας. Δεν θέλω να αγχώνομαι για το μέλλον με ηλίθιες σκέψεις του τύπου. Θα γράψω καλά και θα μπω στη σχολή που θέλω. Θα βρω δουλειά. Πώς θα εντυπωσιάσω τους φίλους μου. Πού να αρχίσω. Υπάρχουν τόσες πολλές σκέψεις που με βαραίνουν τα βράδια και δεν με επιτρέπουν να κοιμάμαι πριν τις 2. Γι' αυτό κύριε καθηγητά δεν παρακολουθώ το μάθημά σας και ονειροβολώ. Κοιτάω έξω από το παράθυρο και δεν είναι όλα γκρίζα. Χαλάζει ο ουρανός και με φαντάζομαι σε ένα νησί να περπατώ μακριά από το σύστημά σας. Η πραγματικότητα είναι όμως πως έχουμε απομακρυνθεί από ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ζωής, αν όχι πιο αληθινά από όλα σε αυτόν τον κόσμο, τη φύση. Δεν την αναφέρουμε καν τώρα τελευταία. Μόνο σε ποιήματα διαβάζουμε για ανθρώπους που μυρίζουν με ευχαρίστηση τη μυρωδιά του γιασεμίου. Σήμερα, όταν αγοράζουμε ένα καινούριο κινητό, βοδιάζουμε με λεπτότητα τη συσκευή, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τόσο επιφανειακά. Ντρέπομαι και μόνο που μπαίνω στη διαδικασία και τα σκέφτομαι. Αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς. Υποτίθεται ο άνθρωπος έχει αναπτυχθεί. Αλλά οι ανισότητες δεν πάβουν να υπάρχουν και να αυξάνονται. Μάλιστα, το χειρότερο είναι πως έχουμε όλοι συμβαστεί με την ιδέα πως θα υπάρξουν πάντα φτωχοί στον κόσμο και πως δεν εξαρτάται από εμάς αυτό, αλλά από τη μοίρα του καθενός σε αυτόν τον κόσμο. Θα εντυπωσιαζόμαστε, να πιστεύω, από το πόσο φτωχοί είμαστε. Με σκυμμένα τα κεφάλια μας, αποδεχόμαστε το κάθε τι. Με στην αποχάρνωση ζούμε. Και όμως, το να ονειροπολώ τον τέλειο κόσμο δεν με κάνει ελεύθερο. Απλά με αυτόν τον τρόπο αποφεύγω την πραγματικότητα. Δεν θα βρεθεί από μόνη της η ελπίδα για να με βγάλει από εδώ πέρα. Πρέπει να δράσω. Δεν θα μείνω άλλο στάσιμος. Από τις επιλογές μας δημιουργούμε κατά βάση τη μοίρα μας. Και όσο περισσότερο μονοφωνόμαστε, τόσες περισσότερες πύλες ανοίγουμε. Τις προάλλες ανακάλυψα πως νησιά στην Ινδονησία έχουν εξαφανιστεί τελείως από το χάρτη. Πως χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν προς τη στεριά. Μεγαλοεταιρείες σου φάνε όλη την άμμο από τα βάθη του ωκεανού, παράνομα, με αποτέλεσμα την κατεδάφιση νησιών. Η μανία με τη μόδα, τα ψέματα και την απληστία μας έχει σαπίσει. Είναι αστείο πόσο εγωιστές είμαστε και πόσο νομίζουμε πως είμαστε κυρίαρχοι όλου του σύμπαντος. Κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καμία συνείδηση. Ζητάμε όλο και περισσότερα. Τα αγαθά και οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν μας αρκούν ποτέ. Η ανάγκη δουλειάς για την επιβίωσή μας μας έχει κάνει ανταγωνιστικούς, στο σημείο που φτάνουμε να κάνουμε απάνθρωπες πράξεις.
Και να είμαι μπροστά στη θάλασσα, μακριά από εσάς. Άραγε, έχω βρει την ηρεμία μου. Ο άνθρωπος δίνει τη φύση χωρίς κανένα όριο. Άμα μονάχα συνειδητοποιήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε και εστιάσουμε στα θετικά της ύπαρξής μας, θα ζήσουμε σε έναν πολύ πιο δίκαιο κόσμο. Είμαστε τα πιο έξυπνα όντα. Είναι ώρα να το αποδείξουμε. The world is like a ride at an amusement park, and when you choose to go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round, it has thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud, and it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. Shut him up. We have a lot invested in this ride. Shut him up. I'm laughing at clouds.